Κύριε Υπουργέ, υπάρχει έντονη ανησυχία των 2.050 εργαζομένων σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ, των Δήμων και των γονιών ωφελούμενων παιδιών, σε 445 δημοτικές δομές ΚΔΑΠ, χωρίς να υπολογίζονται οι διπλοβάρδιες, και 93 δομές ΚΔΑΠ ΜΕΑ, λόγω της φημολογούμενης απένταξής τους από τη χρηματοδότηση της δράσης εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ή της δραστικής μείωσής της, μετά το τέλος της τρέχουσας περίοδου, τον ερχόμενο Ιούλιο. Αδικαιολόγητα οι δομές αυτές συνεχίζουν να έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Οι εργαζόμενοι ανανεώνουν κάθε χρόνο τις συμβάσεις τους, αφού συνδέονται με το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και θέτει σε αμφισβήτηση τη συνέχεια των δομών και των εργαζομένων σε αυτές. Η λειτουργία τους ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα, έχει ημερομηνία λήξης, με αβέβαιη τη χρηματοδότηση, βάσει βέβαια και των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αποσπασματικές παροχές και μέτρα. Κατευθύνσεις που έρχονται σε απευθείας αντίθεση με την αναγκαιότητα για δημόσιες δομές που να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών, να λειτουργούν μόνιμα με μόνιμους εργαζόμενους, με δικαιώματα και άμεση χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι δομές αυτές δεν είναι μόνο βασική ανάγκη για τη λαϊκή οικογένεια, είναι πρώτα και κύρια απαραίτητες για τη σωστή ψυχοσωματική ανάπτυξη και την ομαλή κοινωνικοποίηση του παιδιού. Πρόσφατη είναι η δήλωσή σας, κύριε Υπουργέ, ότι από τη λειτουργία των δομών δεν μπορεί να επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός και θα πρέπει να αναζητηθεί χρηματοδότηση. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγεται το δρόμο της ιδιωτικοποίησης ακόμα και αυτών των ισχνών κοινωνικών δομών που έχουν απομείνει στην τοπική διοίκηση. Αυτό σημαίνει ότι είτε θα χρηματοδοτούνται οι δομές από ιδίους πόρους των Δήμων, δηλαδή ανταποδοτικά, με μεγαλύτερη επιβάρηση των δημοτών μέσω της αύξησης φόρων και τελών, είτε με μηνιαία χρηματική επιβάρηση των γονέων τύπου τροφείων, μπαίνοντας σε άλλες λογικές με κριτήρια, εισοδηματικά και πάει λέγοντας, είτε κλείσιμο αυτών προς διευκόλυνση των ιδιωτικών δομών που ήδη φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Τα αιτήματα των εργαζομένων, κατά την άποψή μας, είναι δίκαια. Έχουν τη στήριξη πάρα πολλών φορέων, δήμων, της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονείων Μαθητών Ελλάδας. Είναι απολύτως συμβατά με τις σύγχρονες ανάγκες των νέων οικογενειών για μόνιμες δομές στους Δήμους, χωρίς επιχειρηματική δράση, που όχι μόνο πρέπει να παραμείνουν, αλλά να διευρυνθούν, ώστε να παραμείνουν σε λειτουργία ως δημόσιες δωρεάν δομές και να μην μετατραπεί και αυτή η ανάγκη του παιδιού και της οικογένειας σε πεδίο αγοράς. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα θα πάρετε, πρώτον, για να διασφαλιστεί ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας των δομών αυτών για όλα τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, με μόνιμη και επαρκή χρηματοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη επέκτασης του δικτύου των δημόσιων δομών, έτσι ώστε να καλύπτονται όλα τα παιδιά χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Να μην υπάρξει καμία χρηματοδότηση των ιδιωτικών δομών, οι οποίες το 19-20 απομίζησαν το 60% της συνολικής χρηματοδότησης. Δεύτερον, για να σταματήσει αυτό το απαράδεκτο καθεστώς της τριχοτόμησης των δομών σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ιδιωτικού δικαίου, αμιγώς δημοτικές δομές. Γνωρίζετε ότι το 60% των δομών λειτουργούν μέσω νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, τις λεγόμενες κοινοφελείς επιχειρήσεις, οι οποίες δρούν ανεξέλεγκτα και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο για την κατεύθυνση των χρημάτων. Αποτέλεσμα, οι πολύμενες καθυστερήσεις καταβολής της μισθοδοσίας του προσωπικού, οδηγώντας τους στα όρια της οικονομικής εξαθλίωσης, με λυπή κάλυψη λειτουργικών αναγκών των δομών. Τρία, για να λειτουργούν αυτές οι δομές με ενιαίο πλαίσιο, υπαγόμενες πανελλαδικά σε μια κοινή διοικητική μορφή, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ένα στοιχειωδός ενιαίος παιδαγωγικά σχεδιασμός και επιστημονικός έλεγχος των στόχων τους. Και τέλος, για να μετατραπούν οι υπάρχουσες συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου και επιπρόσθετα να προχωρήσει σε προκήρυξη και άλλων μόνιμων θέσεων εργασίας απαραίτητων για κάλυψη των υπηρεσιών που προσφέρουν αυτές οι δομές και να κατοχυρωθούν πλήρως τα μισθολογικά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.